μέρου, γιατί κάνετε πως είσαστε και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 6, νομίζω, χωρίς να είμαι και σίγουρη. Δεν ορκίζομαι, δεν παίρνω όρκο. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το δωμάτιο και κατευθυνόμαστε προς τη γέφυρα του Λονδίνου και πάμε να πάμε με τα πόδια για να δούμε λίγο και το Λονδίνο, γιατί στο μετρό δεν βλέπεις έξω τι γίνεται. Οπότε πάμε να περπατάμε και λιγάκι. Σήμερα νομίζω ότι έχει πιο πολύ κρύο από κάθε άλλη μέρα. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Αλλά πήρα σκουφάκι και το έχασα. Δεν ξέρω πού είναι τώρα το σκουφάκι μου. Το άφησα σε κανένα τρένο, κάπου που δεν το βλέπω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και σήμερα το χρειάζομαι, είναι η αλήθεια. Αλλά θα μπορούσα να είμαι και κάπως έτσι. Κάτι γίνεται. Οπότε πάμε να δούμε τη γέφυρα του Λονδίνου. Μετά πάμε στο ενηδρίο και μετά μάλλον θα πάμε και στο Βρετανικό Μουσείο. Του Λονδίνου είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι φανταζόμουν, από ό,τι είχα στο μυαλό μου, από ό,τι είχα δει στη τηλεόραση, στις φωτογραφίες, στις εικόνες. Είναι πανέμορφο το σημείο εδώ, ειδικά να είσαι πάνω στη γέφυρα και να κοιτάς, να επεξεργάζεσαι καλά την αρχιτεκτονική και τα σχέδια που έχει πάνω. Είναι πανέμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Και λέμε να έρθουμε και βράδυ να τη δούμε. Είναι τόσο περίεργη εδώ η αρχιτεκτονική τους. Εγώ δεν το περίμενα το Λονδίνο είναι έτσι και έχει τόσα πολλά νέα κτίρια, τόσο μοντέρνα. Νόμιζα ότι έχουν κρατήσει την παλιά την αρχιτεκτονική και ότι γύρω από τα αξιοθέατα και αυτά θα βλέπουμε κτίρια τα οποία είναι πιο παλιά. Αλλά όχι, καμία σχέση. Χτίζονται συνέχεια νέοι ουρανοξύστες, νέες πολυκατοικίες. Παντού έχει γερανούς, να κοιτάξτε. Και εδώ πίσω. Πού είναι? Να ορίστε. Άλλος ένας γερανός. Παντού όπου κοιτάξεις, εδώ πέρα έχει γερανούς και χτίζουν ουρανοξύστες. Εντάξει. Η γέφυρα του Λονδίνου είναι πανέμορφη. Και τώρα πάμε στο ενηδρίο, που νομίζω και το ενηδρίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μας είπαν όλη την εμπειρία ζωής στο ενηδρίο. Οπότε...
Φτάσαμε από το Sea Life και το Λονδίνο έχει ήλιο. Είναι απίστευτο ότι το Λονδίνο έχει ήλιο. Δείτε εδώ, κανονικό ήλιο. Έχουμε έρθει σε πάρα πολύ ωραία περίοδο, νομίζω, σε σχέση με τον καιρό, γιατί δεν μας έχει βρέξει καθόλου, πέρα από το, από το πρώτο απόγευμα που έριχνε ένα πάρα πάρα πολύ ψηλό τίποτα, το κάνει βρεχόσουνα. Απλά νιώθεις τις ψυχάλες. Και το Λονδίνο, παιδιά, είναι μέσα στον ήλιο, δεν μπορώ να σε εξηγήσω, είναι απίστευτο. Καθίστε να σας δείξω και έτσι. Εκεί στο βάθος βλέπουμε το Big Ben. Δείτε ήλιο, το Λονδίνο είναι απίστευτο. Σου άρεσε το ενιδρίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ενιδρίο. Αν έρθετε Λονδίνο, σας το προτείνω. Εκτός και αν έχετε δει κανένα πιο εντυπωσιακό, δεν ξέρω. Εγώ πέρα από αυτό που έχουμε στο Golden Hall, ας πούμε, δεν έχω δει άλλο ενιδρίο. Και ήταν πολύ όμορφο. Και είδαμε και πιγκουίνους. Κάτι που δεν το περίμενα ότι θα δούμε πιγκουινάκια. Και είδαμε και πιγκουινάκια. Και τώρα περιμένουμε το τρένο να έρθει, να πάμε στο Βρετανικό Μουσείο, να δούμε τις καριάτιδες μας, να δούμε το μουσείο γενικότερα, αλλά εμένα αυτός είναι ο σκοπός, να πάμε να δούμε τις καριάτιδες. Βρίσκαμε. Και στις πληροφορίες που ρωτήσαμε μας είπαν ότι η γκαλερί με τις καριάτιδες είναι κλειστή σήμερα και δεν ξέρουν αν θα είναι ανοιχτή αύριο ή μεθαύριο ή δεν ξέρουν, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο αύριο το πρωί να ρωτήσουμε και να μας πούν, οπότε κάπως έτσι θα γίνει. Στενοχωρήθηκα τώρα γιατί πραγματικά έρχομαι για τις καριάτιδες. Με θέα το πλάι, από το παλάτι του Buckingham. Έχουμε αράξει να πιούμε εγώ το τσαγάκι μου, κανάκι στον καφέ του, σε ένα παγκάκι εδώ στο πάρκο που έχει απέναντι. Και εγώ είμαι σε μια περίεργη κατάσταση. Με έχει πιάσει πόνος το πόδι από το πολύ περπάτημα. Και έχω σηκώσει εδώ πέρα το πόδι μου λίγο ψηλά. Μπας και περάσει ο πόνος και καταφέρω να φτάσω στο δωμάτιο τουλάχιστον. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να δω πώς θα βγάλω τις επόμενες ημέρες εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Γύρω από το παλάτι είναι πανέμορφα και η κήπη και μπροστά από το παλάτι. Γενικά είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα έτσι και περιποιημένα. Είναι λες και βρίσκεσαι μέσα στη φύση. Ενώ γύρω-γύρω έχει πόλη, ας πούμε. Αλλά είναι πανέμορφα. Silent night. I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas, sending that
Αυτό το ασανσέρ πρέπει να το τραβήξω. Wow. Δεν έχω ξαναμπεί σε τέτοιο ασανσέρ ποτέ. Είναι εδώ τέλειο. Πόσο λίγο το ξέρω. Τέλειο. Wow. Μόλις καθίσαμε για σούσι, εν τω μεταξύ θέλω λίγο να σας δείξω μια από τις αγορές που έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Το πόδι μου είναι σε άθλια κατάσταση, σε άθλια κατάσταση. Πουτσένα σε όλη τη διαδρομή από την ώρα που φτάσαμε στο παλάτι του Buckingham μέχρι και τώρα. Δεν ξέρω πώς θα βγουν οι επόμενες δύο μέρες, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα βγουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα καλυτερεύσει και ότι η κρέμα θα με βοηθήσει. Μου είπε και η κοπέλα εδώ πέρα στο φαρμακείο ότι δεν θα χρειαστεί καν να πάρω χάπι για να μου, ότι αυτή η κρέμα θα με βοηθήσει. Δεν ξέρω, για να δούμε. Φύγαμε στο δωμάτιο σήμερα γιατί δεν είναι η μέρα μου. Λούστηκα από πάνω μέχρι κάτω με τη σος, με τη σόγια. Είναι τρομερή ημέρα σήμερα. Και κοιτάξτε πως κουτσένω, έτσι. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί φοβάμαι ότι οι διακοπές για μένα τουλάχιστον κάπου δεν τελείωσαν. Δεν θα μπορέσω να κουνηθώ από το δωμάτιο ξανά. Με το που γυρίσαμε έκανα ένα μπάνιο να φύγει η σόγια σος από πάνω μου και να χαλαρώσω. Και ήρθα να ξαπλώσω στο κρεβάτι, κάθισα, στέγνωσα εδώ τα μαλλιά μου, χτενίστηκα εδώ για να μην ταλαιπωρήσω το πόδι, αλλά ήθελα την μπαταρία της κάμερας, οπότε σηκώθηκα να πάω στο γραφείο που έχετε στο δωμάτιο για να πάρω την μπαταρία και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου καθόλου. Όταν σας λέω καθόλου, καθόλου, σχεδόν ήθελα να βάλω τα κλάματα από τον πόνο. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί υπάρχουν 1-2 πράγματα ακόμα που θέλω να δω εδώ στο Λονδίνο από αυτά που είχαμε βάλει στο πρόγραμμα. Και θέλω να δω αυτά τα 1-2 πράγματα και θέλω να αγοράσω και 1-2 πράγματα ακόμα πριν φύγουμε. Και μας έχουν μείνει 2 μέρες που φοβάμαι ότι θα τις περάσω μέσα στο δωμάτιο, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το πόδι μου, πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κουνηθώ. Και έχουμε πραγματικά 2 γεμάτες μέρες γιατί φεύγουμε μεθαύριο, αλλά φεύγει πολύ αργά το αεροπλάνο, οπότε είναι μια γεμάτη μέρα. Φανταστείτε, φτάνουμε Αθήνα 5 τα ξημερώματα. 5, νομίζω 4-5 τα ξημερώματα, κάτι τέτοιο. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τώρα θα κάνω και λίγο μασάζ το πόδι. Έχω βάλει και αυτή την κρέμα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και θα είμαι λίγο καλύτερα. Δεν θα τρελαθώ να πάω παντού, αλλά τουλάχιστον να μπορέσω να δω αυτά τα 1-2 πράγματα που ακόμα θέλω να δω. Αυτά. Σας χαιρετώ. Σας φιλώ. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σας δείξω και άλλες εικόνες από το όμορφο εν τέλει Λονδίνο. Κάτι το οποίο δεν περίμενα. Περίμενα ότι το Λονδίνο δεν θα μου αρέσει, αλλά τελικά μου αρέσει. Και αυτά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Μην λείψει κανένας.